Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι από τους λίγους, από τους ελάχιστους Έλληνες που όλες αυτές τις μέρες δεν με απασχολούν αυτά τα κεφαλαιώδη ζητήματα και τα εθνικά ερωτήματα εάν θα βγει ο Κικίλιας ή αν θα βγει ο Σγουρός. Δεν με έχει προβληματίσει καθόλου όλες αυτές τις μέρες εάν θα βγει ο Μπουτάρης ή ο Γκυλέκας ή αν θα βγει ο Ψωμιάδης ή ο Τατούλης. Γιατί την ώρα που όλοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά, εδώ και περίπου ένα μήνα, παίζεται ένα άγριο παιχνίδι πίσω από τις πλάτες μας για το Αιγαίο και για τον ορυκτό πλούτο του Αιγαίου. Και εμένα αυτό το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μικρά λεφτά, γιατί να δούμε μέσα στο επόμενο βίντεο, όπου μιλάει για έναν απίστευτο όγκο φυσικού αερίου, που παρακαλώ, στο υπέδαφος της Κρήτης. Που είναι ανεκμετάλλευτος και αυτός όμως. Πάμε. Μία Αλάσκα κρύβεται στα έγκατα της Κρήτης. Βάσει των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει, ποια είναι τα πιθανά αποθέματα υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης? Τα πιθανά αποθέματα μέχρι στιγμής υπάρχουν τρεις περιοχές. Η μία είναι νότιο-ανατολικά της Κρήτης και αυτή είναι που ξέρουμε περισσότερο με βάση τα νέα στοιχεία από την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Γεωλογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Έχουμε επίσης μια άλλη περιοχή που είναι νοτίως της Κρήτης, που είναι η περιοχή κάτω από τη Μεσαρά, και υπάρχει μια περιοχή που είναι κοντά στα προς τη Λιβύη. Είναι τρεις διαφορετικές περιοχές οι οποίες έχουν αποθέματα. Μπορώ να μιλήσω μόνο για το ένα απόθεμα. Το υπολογίζω μεταξύ 1 και 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, και τονίζω φυσικό αέριο, διότι υπάρχει μια ευαισθησία από την κυβέρνηση όταν ακούει πετρέλαιο, ρήπανση, μόλυνση. Με το φυσικό αέριο δεν έχουμε αυτές τις περιπτώσεις. Το φυσικό αέριο είναι καθαρό, δεν πρόκειται να μολύνει, και θα δείξω επίσης πόσο φυσικό αέριο χάνεται κάθε χρόνο επί 60 εκατομμύρια χρόνια από την Κρήτη, νοτίως της Κρήτης. Τα 3-3 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε ισοδύναμο πετρέλαιο γύρω στα 19 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ισοδυναμούν δηλαδή με μία Αλάσκα. Υπάρχει λοιπόν νοτιοανατολικά της Κρήτης μία Αλάσκα, η οποία μπορεί να μας φέρει σε μία αναλογία 20% να πάρει η ελληνική κυβέρνηση και 80% να πάρουν οι επιχειρήσεις που θα κάνουν την εκμετάλλευση, θα μας αφήσει ένα κέρδος σε ευρώ της τάξης των 170 δις. Εκτός βεβαίως και από τις δουλειές που θα δημιουργηθούν στην Κρήτη, θα δουλέψουν επίσης όλα τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα νεόρια της Σύρου. Θα δώσουμε δουλειά επίσης στους χημικούς μηχανικούς, θα αναπτυχθεί όλη η χημική βιομηχανία, θα βγει το φυσικό αέριο, είναι η πρώτη ύλη που κάνουμε λιπάσματα, φάρμακα, και βεβαίως όλες οι εταιρείες δίνουν και ένα ποσοστό στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως έδωσε τώρα η BP στη Λιβύη, στο Πολυτεχνείο της Τρίπολης, έδωσε 50 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα που έρχονται είναι τεράστια. Έχουμε φυσικό αέριο να μας σώσει. Με τα νέα στοιχεία λοιπόν έχουμε ακόμα πιο θετικά νέα σε σχέση με τα αποθέματα. Ναι, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε με τον κύριο Χαρδαβέλα, τόσο εγώ όσο και ο συνάδελφός μου ο κύριος Κονοφάγος, μιλούσαμε για 300 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε για 3-3 εκατομμύρια. Μιλάμε χίλιες φορές παραπάνω. Μόνο το ανακοίτασμα, όχι κάτω από τη Μεσαρά, όχι το κίτημα της Λιβύης. Πιθανόν να είναι 6-3. Για να σας δώσω ένα μέτρο να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή η Αλγερία έχει 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Εμείς πιθανόν να έχουμε 6.
Δηλαδή είμαστε περισσότερο από την Αλγερία. Και αυτό το φυσικό αέριο για μας είναι πλεόνασμα. Αυτό το φυσικό αέριο θα φύγει κατευθείαν προς την Ευρώπη. Άρα θα έχουμε τεράστια αποθέματα και εποφελία της Ευρώπης. Δηλαδή αλλάζει όλο το σκηνικό πλέον αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο το οικονομικό, αλλά και το γεωπολιτικό πλέον. Εάν προσθέσουμε και τα αποθέματα της Κύπρου, αλλάζει όλη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δεν βάζω την Αίγυπτο και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στη μέση. Το Ισραήλ, από ό,τι μαθαίνω, και πρότεινε στον Πρωθυπουργό το δικό μας να κατασκευάσουν αγωγό φυσικού αερίου που θα παίρνει το φυσικό αέριο του Ισραήλ και θα το διοχετεύει στην Ευρώπη. Έχει βγει η Μπρέντα Πίρς, η εκπρόσωπος της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Αμερικής, και έχει πει ότι θα πρέπει να προσέξουμε την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία έχει τις πιθανότητες να έχει τεράστια αποθέματα σε φυσικό αέριο, οπωσδήποτε μεγαλύτερα από αυτά που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συγκρίσιμα με αυτά της Ρωσίας. Αυτό το πράγμα αλλάζει τελείως όλο το σκηνικό αυτή τη στιγμή. Οι δορυφόροι βλέπουν τεράστια κοιτάσματα στην Κρήτη. Πού καταλήγουν οι εντατικές μελέτες τις οποίες έχετε κάνει νότια της Κρήτης? Όπως σας είπα πριν, βλέπουμε πάρα πολλές αναλογίες, αντιστοιχίες και δυνατότητες παρόμοιες με αυτές που είδαμε στο Ισραήλ και στην Κύπρο. Εδώ τι βλέπετε στο χάρτη? Βλέπετε ότι όλος ο χώρος, όλες αυτές οι σκιές εδώ είναι και οι γραμμές, είναι γεωφυσικές έρευνες, σεισμικές ή άλλες, με αεροφωτογραφίες, αερομαγνητικές μετρήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και δορυφορικές καταγραφές. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα βλέπουμε επίσημα, όπως καταγράφονται και δίνονται στον τύπο, γύρω από την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εκείνο όμως που διαπιστώσαμε σαν ομάδα εργασίας εμείς είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο αυτά. Με άδεια της Αιγύπτου, της Λιβύης, του Ισραήλ και της Κύπρου έχουν σαρωθεί όλος ο ελληνική αποκλειστική ζώνη. Τα στοιχεία αυτά τα βλέπουμε, τα αξιολογούμε μαζί με τους συνεργάτες μας του εξωτερικού και βλέπουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και εδώ με κόκκινο βλέπετε την περιοχή που αυτή τη στιγμή μελετάμε συστηματικά. Άρα υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία μέσα στην ελληνική αποκλειστική ζώνη, τα οποία πρέπει να γίνουν γνωστά και πρέπει να μελετηθούν από τους Έλληνες, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Καλό παιδί είναι. Είναι, εκεί πέρα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε, παρακαλώ. Είναι να τρελαίνεσαι. Εγώ δηλαδή όταν έλεπα τα στοιχεία αυτά και έλεπα τα ντοκουμέντα που μας έδιναν, άρχισα να βγαίνω από τα ρούχα μου. Αφήστε το πετρέλαιο, εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει ούτε σταγόνα πετρέλαιο. Υπάρχει τόσο φυσικό αέριο όπως ακούτε, το οποίο αν το εκμεταλλευόμαστε, δεν θα είμαστε αυτή τη στιγμή καταχρεωμένοι και στα χέρια του όποιου υπαλλήλου από την Κομισιόν. Είναι φανερό, ενώ το παίρνουν όλοι γύρω-γύρω. Γύρω από εμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Ισραήλ, Λιβύη. Ρουφάνε από το υπέδαφος τα πάντα. Στην Ελλάδα, όπως θα δείτε, και θα δείτε και στους χάρτες του κ. Ζελίδη και στους χάρτες που θα σας δώσουμε κι εμείς, γύρω από την Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε μία έρευνα, ούτε μία προσπάθεια εξόρυξης του φυσικού αερίου. Για τίποτα, όχι. Σαν να είμαστε οι ψωριάριδες της περιοχής, οι ψωριάριδες της Μεσογείου.